Έτοιμο να αντιμετωπίσει μια ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι ο σπουδαίο αθλητή του Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου Νίκο Μαγκίτση, ο οποίο μαζί με δύο ακόμη συναθλητέ του, τον Κώστα Παναγιώτου και την Αλίκη Αναστασοπούλου, θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν την κορυφή μέρα πίξ στα Ιμαλάια σε υψόμετρο 6.457 μέτρων. Φεύγουμε στι 24 Σεπτεμβρίου, μια δυνατή παρέα, θεωρούμε εμεί αρκετά προπονημένη, που είναι η Αλίκη Αναστασοπούλου από την Αθήνα, Κώστα Παναγιώτου και εγώ εδώ από το Σύλλογο και στόχο είναι να βρεθούμε στην κορυφή του Μέρα Πικ 2 ή 3 Οκτωβρίου. Σκοπό αυτή τη αποστολή είναι για ακόμη μια φορά βολιώτε ορειβάτε να ταξιδέψουν στα Ιμαλάια στην υψηλότερη οροσειρά και να διαμηνήσουμε το, το βουνό μα. Γιατί στο πύλιο κάνουμε προπόνηση, στο βόλιο κάνουμε προπόνηση, εδώ κάνουμε αναρρίχηση. Το Βόλος πύλιο ιστρού που είναι και το σλόγγαν του Δήμου μα ε, στι πιο μακρινέ και ψηλέ. Του κόσμου. Εδώ και σχεδόν έξι μήνε προετοιμάζονται για το συγκεκριμένο εγχείρημα ο Νίκο Μαγκίτσης και άλλοι δύο αθλητέ του ορειβατικού λόγου βόλου. Οι δυσκολίε τη αποστολή στα Ιμαλάια είναι μεγάλε. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιο ότι οι θερμοκρασίε που θα αντιμετωπίσουν οι τρει ορειβάτε θα κυμαίνονται μεταξύ 0 και μείον 20 βαθμών Κελσίου. Οι τεχνικέ δυσκολίε μέχρι την Base Camp δεν είναι ιδιαίτερε, αλλά από εκεί και πάνω θα χρειαστεί να βάλουμε σταθερά σκηνιά, σε συνεργασία με του Σέρπα, του ντόπιου εκεί και η τελική προσπάθεια θα είναι περίπου 20 ώρε ανάβαση από το High Camp 5800 στην κορυφή για να γυρίσουμε. Για τι θερμοκρασίε μιλάμε αυτή την εποχή, ε, Μέχρι την κατασκήνωση βάση που είναι και μέσα, περνάμε μέσα από ποτάμια ζούγκλε και είναι γύρω στο 0. Ε, στο Base Camp, χθε κοιτούσαμε τον καιρό, ήταν στου μείον 12 και στην κορυφή, πανάλογα τον καιρό, φαντάζομαι ότι θα έχουμε καλό καιρό, μπορεί να πέσει και στου 20. Το τμήμα τουρισμού του Δήμου Βόλου στηρίζει την προσπάθεια των τριών ορειβατών που μετά το Μέρα Πικ θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν την κορυφή του Εβερεστ. Είναι μια προετοιμασία για να ανέβουν στη συνέχεια στο Εβερεστ. Είναι το πρώτο βήμα δηλαδή να εγκληματιστούν, να πάρουν τις συνθήκες του υψομέτρου, να δοκιμάσουν αντοχές σε λίγο χαμηλότερο υψόμετρο και σε, όπως είπε και ο Νίκος να προβάλλουν μέσα από αυτή τη διαδικασία την πόλη, το Βόλο, το Σύλλογο και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε σαν σύλλογο. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όταν ήταν παιδάκι, σκαρφαλώσαμε και καν δύο φορές παρέα. Ε, τον αισθάνομαι σαν φίλο πρώτα και μετά σαν εκπρόσωπο του συλλόγου. Είναι ένα δυνατό χαρτί για όλο το Βόλο, για το σύλλογο και για την πόλη και για την προώθηση που έχει η αναρρίχηση και η ορειβασία γενικότερα στην πόλη μας.